Φεύγουμε από τα θέματα της υγείας, πάμε στα θέματα του τουρισμού. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ μαζί μας. Κύριε Ρουσουνίδη, χαίρετε. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εντάξει, πλησιάζει το τριήμερο του κατακλυσμού. Τι γίνεται με τις πληρωτητές? Κοιτάξτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, το τριήμερο του κατακλυσμού είναι κυρίως το πιο δημοφιλές τριήμερο ουσιαστικά της κάθε χρονιάς. Φαίνεται ότι ξεκίνησαν και έγιναν ήδη αρκετές κρατήσεις. Είναι ένα τριήμερο το οποίο θα δώσει πληρότητες που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον για φέτος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οι πληρότητες θα αγγίξουν ακόμα και το 80%. Και είναι ένα τριήμερο που ελπίζω πάνω σε αυτό να χτιστεί και ένα momentum και δεδομένης της αυξητικής τάσης στην τουριστική ροή αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να πορευτούμε και στους υπόλοιπους μήνες, στους καλοκαιρινούς, με υψηλές πληρότητες, οι οποίες υπό τις περιστάσεις και τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να μας δώσουν μια καλή ή τουλάχιστον υποφεστή τουριστική χρονιά. Μιλάμε για εγχώριο τουρισμό που θα αυξήσουν τόσο πολύ τις πληρότητες, κύριε Ρουσουνίδη? Είναι ο συνδυασμός του εγχώριου τουρισμού, όπου οι συμπατριώτες μας κάνουν ολιγοήμερες αποδράσεις και συνήθως αυτό το τρίμερο το τιμούν. Οπότε σε συνδυασμό, όπως είπα, και με την αυξημένη τάση της τουριστικής ζωής που έχουμε, ενδεχομένως να δούμε πληρότητες κοντά στα επίπεδα που έχω αναφέρει προηγουμένως. Ποια επαρχία θα έχει την τιμητική της, η Πάφος ή η Ελευθερία Επαρχία Μοχωστού? Φαίνεται ότι κινείται αρκετά καλά και η Ελευθερία Επαρχία Μοχωστού. Η Ελευθερία Επαρχία Μοχωστού. Βεβαίως η Πάφος, τουλάχιστον τα πράγματα δείχνουν φέτος ότι είναι πρώτη σε ζήτηση. Άρα θεωρώ ότι ανά το Παγκύπριο θα κινηθούν αρκετά καλά τα πράγματα το τρίμερο αυτό. Αλλά να τονίσουμε ότι ακόμα και στα ορεινά, όπου υπάρχουν πάρα πολύ καλές μονάδες, έχουν γίνει νέες επενδύσεις και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ καλό ενδιαφέρον. Εκμεταλλεύεται και ο κόσμος το σχέδιο ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού, κύριε Ρουσουνίδη? Οπωσδήποτε, είδαμε από την αρχή που ανακοινώθηκε το σχέδιο, είδαμε και το ρεκόρ των συμμετοχών που ήταν πέραν των 200 ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συμπληθεί με το σχέδιο αυτό. Έγιναν ήδη κρατήσεις και τα προηγούμενα χρόνια αξιοποιήθηκε στο έπακρο από τους συμπατριώτες μας. Αυτό αναμένουμε να γίνει και φέτος. Όμως οι κρατήσεις θα είναι κυρίως πιο τελευταία στιγμής παρά από αρκετό χρόνο προηγουμένως, διότι φέτος φαίνεται ότι θα είναι ένας συνδυασμός των διακοπών των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Το σχέδιο λήγει Ιούλιο, τέλος Ιουλίου. Τέλος Ιουλίου. Υπάρχει περίπτωση να παραταθεί και τον Αύγουστο ή όχι? Φαντάζομαι είναι κάποιες σκέψεις που γίνονται στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν έχουμε επίσημα κάτι αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε στην πορεία και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, δεδομένης της αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει και η πανδημία αλλά και το ουκρανικό. Αξιολογούμε την κατάσταση, θα τολμήσω να πω, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε πώς κινούνται τα πράγματα και θα πάρει μια απόφαση ένα φέτο χρόνο. Υπάρχουν καλά πακέτα, καλές τιμές για αυτό το τρίμερο του κατακλυσμού, κύριε Ρουσουνίδη? Έχουν ήδη γίνει αρκετά πακέτα, ακόμα και εκτός σχεδίου. Και θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για τους συμπατριώτες μας, γι' αυτό και προχώρησαν και έκαναν αρκετές κρατήσεις. Τελευταίο για το καλοκαίρι, εντάξει, είπαμε κυρίως για το τρίμερο. Για τους υπόλοιπους μήνες, για τον Ιούλιο, για τον Αύγουστο, τι προβλέπουμε? Ευελπιστούμε, ξαναλέω, ότι θα συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση στην τουριστική ροή που έχουμε από το εξωτερικό. Βλέπουμε όλες τις αγορές, πλην βεβαίως της Ρωσίας και της Ουκρανίας, να κινούνται σε καλά επίπεδα. Θα τολμήσω να πω ακόμα και κοντά σε επίπεδα του 19. Άρα, εάν συνεχίσει αυτό, mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε οποιαδήποτε άλλη υποτροπή, είτε στα γεωπολιτικά, είτε mm-hmm. στα θέματα της πανδημίας, να μπορέσουμε να κάνουμε την χρονιά καλύτερη, τουλάχιστον από την περσινή. Κύριε Ρουσουνίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε και σε εσάς. Μένουμε στο θέμα